Αξίων εστίν ως αλήθος μακαρίζειν σε την Θεοτόκον την Άη μακαρίστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών. Την Τιμιωτέραν των και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν την όντως Θεοτόκον σε ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, χαιρετίζει τους χριστιανούς που είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αδερφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διαφόρους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε. Αν κάποιος από εσάς υστερεί σε σοφία, ας τη ζητήσει από το Θεό και αυτός θα του τη δώσει. Γιατί ο Θεός δίνει σε όλους με απλοχεριά και χωρίς να περιφρονεί κανέναν. Ό,τι όμως ζητάτε, να το ζητάτε με πίστη και να μην έχετε αμφιβολίες. Γιατί όποιος αμφιβάλλει, μοιάζει με το κύμα της θάλασσας που το παρασέρνει ο άνεμος και το πηγαίνει εδώ και εκεί. Να μην ελπίζει ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο ένας τέτοιος άνθρωπος, δίγνωμος και άστατος σε όλες του τις ενέργειες. Ο άσημος και φτωχός αδερφός
ας καυχέται, γιατί ο Θεός θα τον ανεβάσει ψηλά. Επίσης και ο πλούσιος ας είναι ταπεινός, ξέροντας ότι θα μαραθεί σαν το λουλούδι. Όπως με την ανατολή του ήλιου έρχεται ο Λίβας και ξεραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό του και καταστρέφει την ομορφιά του, έτσι και ο πλούσιος θα αφανιστεί μέσα στις επιχειρήσεις του. Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες, γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σ' όσους τον αγαπούν. Κανένας από αυτούς που μπαίνουν σε πειρασμό να μην λέει «Ο Θεός με βάζει σε πειρασμό», γιατί ο Θεός ούτε μπαίνει σε πειρασμό από το κακό, ούτε ο ίδιος βάζει σε πειρασμό κανέναν. Καθένας μπαίνει σε πειρασμό από τη δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει. Έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία. Και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει το θάνατο. Μην πλανάστε, αγαπητοί μου αδερφοί. Κάθε καλή προσφορά και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από το Δημιουργό των ουράνιων σωμάτων. Ο ουράνιος πατέρας δεν αλλάζει τη λάμψη του, ούτε να βοσβήνει σαν τα αστέρια. Επειδή εκείνος το θέλησε, μας έφερε στην καινούρια ζωή με το λόγο της αλήθειας, ώστε να κατέχουμε την πρώτη θέση ανάμεσα στα δημιουργήματά του. Να ξέρετε καλά, αγαπητοί μου αδερφοί, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι πρόθυμος στο να ακούει, να μην βιάζεται να μιλάει και να μην βιάζεται να οργίζεται. Ο οργισμένος άνθρωπος δεν κάνει αυτό που για το Θεό είναι δίκαιο και σωστό. Γι' αυτό διώξτε από πάνω σας όλη τη βρωμιά και την πληθώρα της κακίας και δεχτείτε με ταπεινοφροσύνη το λόγο που φύτεψε μέσα σας ο Θεός και που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Αυτόν το λόγο να τον κάνετε πράξη και όχι μόνο να τον ακούτε ξεγελώντας τον εαυτό σας. Όποιος ακούει το λόγο του Θεού και δεν τον εφαρμόζει, αυτός μοιάζει με άνθρωπο που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε έναν καθρέφτη. Τον βλέπει και φεύγοντας ξεχνάει αμέσως πως ήταν. Όποιος όμως μελέτησε τον τέλειο νόμο, δηλαδή τον νόμο της ελευθερίας, και έμεινε σταθερός σε αυτόν, όποιος δεν υπήρξε απλός ακροατής που ξεχνάει, αλλά τον εφάρμοσε στην πράξη, αυτός με την έμπρακτη αυτή εφαρμογή θα είναι μακάριος. Αν κάποιος από εσάς νομίζει ότι θρησκεύει, αλλά δεν βάζει χαλινάρι στη γλώσσα του, αυτός εξαπατάει τον εαυτό του και η θρησκεία του δεν έχει περιεχόμενο. Θρησκεία καθαρή και αμόλυντη για το Θεό και Πατέρα είναι αυτή. Να συμπαραστέκεστε στα ορφανά και στις χείρες όταν υποφέρουν και να διατηρείτε αγνό τον εαυτό σας από την επιρροή του αμαρτωλού κόσμου. Αδερφοί μου, την πίστη σας στον Κύριο της δόξας, τον Ιησού Χριστό, να μην την εκδηλώνετε με μεροληπτικές πράξεις προς τους συνανθρώπους σας. Για παράδειγμα, έρχεται στη σύναξή σας κάποιος με χρυσά δαχτυλίδια και πολυτελή ενδύματα και έρχεται και ένας φτωχός με λερωμένα ρούχα. Αν δώσετε σημασία στον καλοντημένο λέγοντάς του «Κάθισε παρακαλώ εδώ στην καλή θέση» και στο φτωχό πείτε «Εσύ στάσου εκεί ή κάθισε εδώ κάτω δίπλα στο σκαμνί που βάζω στα πόδια μου», δεν μεροληπτείτε και δεν γίνεστε κριτές κάνοντας πονηρές σκέψεις. Ακούστε, αγαπητοί μου αδερφοί, ο Θεός διάλεξε αυτούς που για τον κόσμο είναι φτωχοί να γίνουν πλούσιοι στην πίστη και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του, αυτήν που υποσχέθηκε σ' όσους τον αγαπούν. Εσείς αντίθετα εξευτελίζετε το φτωχό. Κι όμως οι πλούσιοι είναι αυτοί που σας καταδυναστεύουν, αυτοί που σας έρνουν στα δικαστήρια. Είναι αυτοί που προσβάλλουν το τιμητικό όνομα του χριστιανού που φέρετε. Αν βέβαια εφαρμόζετε την εντολή του Θεού, που σύμφωνα με τη Γραφή λέει «Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, καλά κάνετε». Αν όμως μεροληπτείτε, αμαρτάνετε και ελέγχεστε από τον νόμο ως παραβάτες, όποιος στηρίζει όλες τις διατάξεις του νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Γιατί αυτός που είπε «μη μιχεύσεις», είπε και «μη φωνεύσεις». Αν όμως δεν μιχεύσεις, αλλά φωνεύσεις, θεωρείσαι παραβάτης όλου του νόμου.
Πάντα να μιλάτε και να ενεργείτε σαν άνθρωποι που μέλετε να κριθείτε με τον νόμο της ελευθερίας. Γιατί στην τελική κρίση δεν θα υπάρχει έλεος για αυτόν που δεν έδειξε ευσπλαχνία. Για τον ευσπλαχνό όμως η τελική κρίση θα είναι θρίαμβος. Ποιο είναι το όφελος, αδερφή μου, αν κάποιος λέει ότι έχει πίστη, δεν την αποδεικνύει όμως με έργα? Μήπως μπορεί μόνη της η πίστη να τον σώσει? Ας πάρουμε την περίπτωση που κάποιος αδερφός ή κάποιοι αδερφοί δεν έχουν ρούχα να ντυθούν και στερούνται το καθημερινό τους φαγητό. Αν κάποιος από εσάς τους πει «Ο Θεός μαζί σας, εύχομαι να βρείτε ρούχα και να χορτάσετε φαγητό», ποιο το όφελος, αν δεν τους δώσει και όλα στα απαραίτητα που χρειάζεται το σώμα? Έτσι και η πίστη, αν δεν εκδηλώνεται με έργα, μόνη της είναι νεκρή. Αλλά θα πει κάποιος, εσύ έχεις πίστη και εγώ έχω έργα. Του απαντώ, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εγώ μπορώ να σου αποδείξω την πίστη μου από τα έργα μου. Εσύ πιστεύεις ότι ένας είναι ο Θεός. Καλά κάνεις. Και τα δαιμόνια το πιστεύουν αυτό και τρέμουν. Θέλεις να μάθεις ανόητα, άνθρωπε, ότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή? Ο Αβραάμ, ο προπατοράς μας, δεν δικαιώθηκε από τα έργα του, επειδή οδήγησε το παιδί του, τον Ισαάκ, στο θυσιαστήριο. Βλέπεις ότι η πίστη του συνοδευόταν από έργα, και με αυτά τα έργα η πίστη αποδείχτηκε τέλεια. Έτσι εκπληρώθηκε η γραφή που λέει: ο Αβραάμ πίστεψε στο Θεό, και για αυτή του την πίστη ο Θεός τον αναγνώρισε δίκαιο και ονομάστηκε φίλος του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δικαιώνεται από τα έργα και όχι μόνο από την πίστη. Κατά τον ίδιο τρόπο και η πόρνη Ραάβ δικαιώθηκε από τα έργα της όταν υποδέχτηκε τους κατασκόπους και τους βοήθησε να φύγουν κρυφά από άλλο δρόμο. Όπως λοιπόν το σώμα είναι νεκρό χωρίς την ψυχή, έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρή. Αδερφοί μου, μην κάνετε όλοι σας το δάσκαλο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι δάσκαλοι θα κριθούμε πιο αυστηρά. Όλοι μας κάνουμε πολλά σφάλματα. Αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και ικανός να χαλιναγωγήσει όλο τον εαυτό του. Βάζοντας το στόμα των αλόγων χαλινάρι, τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Έτσι μπορούμε να κατευθύνουμε όλο τους το σώμα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από δυνατούς ανέμους, όμως αυτός που τα διευθύνει μπορεί με ένα πολύ μικρό τιμόνι να τα οδηγεί όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος, καυχαίται όμως για μεγάλα πράγματα. Σκεφτείτε μια μικρή φωτιά πόσο μεγάλο δάσος μπορεί να κάψει. Και η γλώσσα είναι σαν τη φωτιά. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αδικίας. Η γλώσσα εξουσιάζει τα μέλη μας. Αυτή σπηλώνει όλο το σώμα. Κατακαίει τον κύκλο της ζωής μας και παίρνει τη φλόγα της από τη φωτιά της κόλασης. Όλα τα είδη των θηρίων και των πτηνών, των ερπετών και των θαλασσινών δαμάστηκαν και δαμάζονται από τον άνθρωπο. Τη γλώσσα όμως κανένας από τους ανθρώπους δεν μπορεί να τη δαμάσει. Είναι ασυγκράτητο κακό, γεμάτη θανατηφόρο δηλητήριο. Μ' αυτήν ευλογούμε το Θεό και Πατέρα, και μ' αυτή καταριόμαστε τους ανθρώπους που πλάστηκαν καθ' ομοίωση του Θεού. Από το ίδιο στόμα βγαίνει η ευλογία και η κατάρα. Δεν πρέπει, αδερφοί μου, να γίνεται αυτό. Μήπως η πηγή από το ίδιο στόμιο αναβλύζει γλυκό και πικρό νερό? Μήπως μπορεί, αδερφή μου, η σικιά να κάνει ελιές και το αμπέλι σίκα? Το ίδιο καμιά πηγή δεν μπορεί ταυτόχρονα να βγάλει αλμυρό και γλυκό νερό. Όποιος από εσάς ισχυρίζεται πως είναι σοφός και συνετός, ας δείξει τα έργα της καλής του διαγωγής με τον ήρεμο τρόπο της αληθινής σοφίας. Αν όμως έχετε στην καρδιά σας φαρμακερό φθόνο και αριστικές τάσεις, μην περηφανεύεστε και μην ψεύδεστε εναντίον της αλήθειας. Αυτή η δήθεν σοφία δεν έρχεται από τον ουρανό, αλλά είναι γήινη, σαρκική, δαιμονική. Όπου υπάρχει φθόνος και ριστική διάθεση, εκεί υπάρχει αναστάτωση και κάθε λογής κακό. Η σοφία όμως που έρχεται από τον ουρανό είναι πρώτα-πρώτα γνήσια. Ύστερα είναι ειρηνική, αγαθή, πιστική,
γεμάτη ευσφλαχνία και καλούς καρπούς, αμερόληπτη και ειλικρινής. Και ο καρπός της δικαιοσύνης σπέρνεται ειρηνικά από όσους επιζητούν την ειρήνη. Από πού προέρχονται οι πόλεμοι και από πού οι μεταξύ σας διαμάχες? Δεν προέρχονται από τα πάθη σας που μάχονται μέσα σας? Επιθυμείτε κάτι και δεν το έχετε. Για να το αποκτήσετε, φωνεύετε και μισείτε. Και όμως δεν μπορείτε να το πετύχετε. Αγωνίζεστε και πολεμάτε και δεν αποκτάτε αυτό που επιδιώκετε, γιατί δεν το ζητάτε από το Θεό. Ζητάτε κάτι και δεν το παίρνετε, γιατί το ζητάτε με κακό σκοπό, για να το κατασπαταλήσετε δηλαδή στην ικανοποίηση των παθών σας. Άπιστοι και άπιστες, δεν ξέρετε ότι η αγάπη για τον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα εναντίον του Θεού? Όποιος λοιπόν θέλει να είναι φίλος του κόσμου, γίνεται εχθρός του Θεού. Ή μήπως νομίζετε ότι μάταια διδάσκει η Γραφή πως το πνεύμα που έβαλε ο Θεός να κατοικήσει μέσα μας μπορεί να ρέπει προς το φθόνο? Όχι. Αντίθετα, ο Θεός δίνει περισσότερη τη χάρη Του. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του». Υποταχθείτε λοιπόν στο Θεό. Αντισταθείτε στο διάβολο και αυτός θα φύγει μακριά σας. Πλησιάστε το Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Καθαρίστε τα χέρια σας οι αμαρτωλοί και ξαγνίστε τις καρδιές σας οι δίγνωμοι. Θρηνίστε και πενθήστε και κλάψτε. Ας γίνει το γέλιο σας πένθος και η χαρά σας θλίψη. Ταπεινωθείτε μπροστά στον Κύριο και εκείνος θα σας ανεβάσει ψηλά. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η τον άλλον αδερφή. Όποιος κακολογεί και κρίνει τον αδερφό του, κακολογεί και κρίνει τον νόμο.
και όταν κρίνεις τον νόμο δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον άλλο, ποιος είσαι? Ακούστε με τώρα κι εσείς που λέτε «Σήμερα ή αύριο θα πάμε στην τάδε πόλη, θα καθίσουμε εκεί ένα χρόνο, θα κάνουμε εμπόριο και θα κερδίσουμε». Εσείς που τα λέτε αυτά, δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί αύριο. Τι είναι η ζωή σας? Είναι σαν τον ατμό που φαίνεται για λίγο και ύστερα εξαφανίζεται. Αντί για αυτά να λέτε «Αν ο Κύριος θελήσει, θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο». Τώρα όμως καυχάστε με αλαζονία και κάθε τέτοια καύχηση είναι κακή. Όποιος λοιπόν ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Ακούστε με τώρα κι εσείς οι πλούσιοι. Κλάψτε με γοερές κραυγές για τα βάσανά σας, που όπου να είναι έρχονται. Ο πλούτος σας σάπισε και τα ρούχα σας τα φαγε ο σκόρος. Το χρυσάφι σας και το ασίμι κατασκούριασαν και η σκουριά τους θα είναι μαρτυρική κατάθεση εναντίον σας και θα καταφάει τις σάρκες σας σαν τη φωτιά. Και ενώ πλησιάζει η κρίση, εσείς μαζεύετε θησαυρούς. Ακούτε, κραυγάζει ο μισθός των εργατών που θέρισαν τα χωράφια σας και εσείς τους τον στερήσατε. Και οι κραυγές των θεριστών έφτασαν ως τα αυτιά του παντοδύναμου Κυρίου. Ζήσατε πάνω στη γη με απολαύσεις και σπατάλες. Παχύνατε σαν τα ζώα που τα πάνε για σφάξιμο. Καταδικάσατε και φωνεύσατε τον αθώο. Δεν σας πρόβαλε αντίσταση καμιά. Λοιπόν, αδερφοί, κάνετε υπομονή, ώσπου να'ρθει ο Κύριος. Κοιτάξτε πώς ο Γιώργος περιμένει τον πολύτιμο καρπό του χωραφιού, καρτερώντας με υπομονή να πέσει η πρώιμη και όψιμη βροχή. Κάνετε κι εσείς υπομονή. Πάρτε θάρρος, γιατί όπου να είναι ο Κύριος έρχεται. Μην αγανακτείτε, αδερφοί, ο ένας εναντίον του άλλου, για να μην καταδικαστείτε. Νάτος ο κριτής, στέκεται κιόλας μπροστά στην πόρτα. Αδερφοί μου, πάρτε για παράδειγμα καρτερικότητας στις θλίψεις, τους προφήτες, που μίλησαν στο όνομα του Κυρίου. Καλοτυχίζουμε εκείνους που δείχνουν υπομονή. Ακούσατε για την υπομονή του Ιώβ και γνωρίζετε ποιο τέλος του επιφύλαξε ο Κύριος, γιατί ο Κύριος είναι γεμάτος ευσπλαχνία και έλεος. Προπαντός, αδερφοί μου, να μην ορκίζεστε ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε να κάνετε κανέναν άλλο όρκο. Ας είναι το ναι σας πραγματικό ναι και το όχι σας πραγματικό όχι, για να μην βρεθείτε κατηγορούμενοι στην τελική κρίση. Βρίσκεται κανένα σας σε δύσκολη θέση? Να προσεύχεται. Είναι κάποιος χαρούμενος? Να υμνεί το Θεό. Είναι κάποιος από σας άρρωστος? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να προσευχηθούν γι' αυτόν και να τον αλείψουν με λάδι, επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή που γίνεται με πίστη θα σώσει τον άρρωστο. Ο Κύριος θα τον κάνει καλά. Και αν έχει κάνει αμαρτίες, θα του τις συγχωρήσει. Να εξομολογήσετε τις αμαρτίες σας ο ένας τον άλλο και να προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο για να θεραπευτείτε. Η παράκληση του δικαίου έχει μεγάλη δύναμη και αποτελεσματικότητα. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και προσευχήθηκε να μην βρέξει και δεν έβρεξε πάνω στη γη 3 χρόνια και 6 μήνες. Και προσευχήθηκε ξανά και ο ουρανός έδωσε βροχή και βλάστησε η γη το σπόρο που είχε μέσα της. Αδερφοί μου, αν κάποιος από σας ξεστρατήσει από την αλήθεια και κάποιος άλλος τον επαναφέρει, πρέπει να ξέρει ότι αυτός που επανέφερε έναν αμαρτωλό από τον πλανεμένο δρόμο του θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα την απαλλάξει από πλήθος αμαρτίες. Thank you.
Ο Πέτρος, Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς τους χριστιανούς που ζουν διασκορπισμένοι προσωρινά στον Πόντο, στη Γαλατία, στην Καπαδοκία, στην Ασία και στη Βυθινία. Ο Θεός Πατέρας σας έχει ξεχωρίσει σύμφωνα με το σχέδιό Του και το Άγιο Πνεύμα σας έχει εξαγιάσει έτσι ώστε να υπακούτε στον Ιησού Χριστό και να εξαγνίζεστε με το αίμα Του. Εύχομαι να πληθαίνει ανάμεσά σας η χάρη και η ειρήνη. Ευλογημένος να είναι ο Θεός, ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που από μεγάλη ευσπλαχνία μας ξαναγέννησε σε μια καινούργια ζωή με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι τώρα μπορείτε να ελπίζετε πραγματικά σε μια κληρονομιά φυλαγμένη για σας στους ουρανούς, που δεν φθήρεται, δεν έχει τίποτα το βέβυλο και δεν μαραίνεται ποτέ. Με την πίστη θα σας περιφρουρεί η δύναμη του Θεού ως ότου έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους. Με τη σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω κι αν χρειαστεί προς το παρόν να στενοχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη και από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό και όμως δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ό,τι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Το Χριστό τον αγαπάτε, αν και δεν τον έχετε γνωρίσει κατόψι. Τώρα δεν τον βλέπετε, πιστεύετε όμως Αυτόν και Αυτό σας γεμίζει ανίποτη χαρά και αγαλίαση και προγεύεστε την τελική δόξα, δηλαδή τη σωτηρία σας, που είναι και ο τελικός στόχος της πίστης σας. Αυτή τη σωτηρία την αναζήτησαν διεξοδικά και γι' αυτήν ερεύνησαν οι προφήτες που προφήτεψαν για τη χάρη που σας δόθηκε. Προσπάθησαν να εξακριβώσουν ποια και τι λογής θα ήταν η χρονική στιγμή για την οποία τους μιλούσε το Πνεύμα του Χριστού που ήταν μέσα τους, όταν τους προέλεγε τα παθήματα του Χριστού και τη δόξα που θα ακολουθούσε. Ο Θεός τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσατε τώρα από εκείνους που σας έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που στάλθηκε από τον ουρανό. Αυτό το μήνυμα, ακόμα και οι άγγελοι θα ήθελαν να το κατανοήσουν. Ετοιμαστείτε λοιπόν πνευματικά και μείνετε άγρυπνοι. Αφήστε την ελπίδα να σας καθοδηγεί πλήρως στη σωτηρία που σας προσμένει όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Αφού έχετε πάρει την απόφαση να υπακούτε στο Θεό, μην αφήνετε τώρα να ρυθμίζουν τη ζωή σας οι επιθυμίες που είχατε πριν τον γνωρίσετε. Αντίθετα, όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή: «Να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος». Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε Πατέρα το Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα Του χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στο Θεό. Ξέρετε καλά τι πληρώθηκε ως αντάλλαγμα για να απελευθερωθείτε από το μάταιο τρόπο ζωής που κληρονομήσατε από τους προπάτορές σας. Δεν δόθηκε ως αντάλλαγμα κάτι που φθήρατε, όπως το ασίμι ή το χρυσάφι, αλλά το ανεκτίμητο αίμα του Χριστού, ο οποίος θυσιάστηκε σαν άμωμος και άσπυλος αμνός. Η θυσία αυτή είχε προκαθοριστεί πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Φανερώθηκε όμως για χάρη σας τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας του Χριστού πιστεύετε στο Θεό, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς και του έδωσε δόξα και τιμή. Έτσι η πίστη και η ελπίδα σας αναφέρονται στο Θεό. Thank you.
Τώρα που υπακούοντας τον αληθινό Θεό, έχετε καθαρίσει τις καρδιές σας με το Άγιο Πνεύμα, αγαπήστε ειλικρινά ο ένας τον άλλο. Η αγάπη σας να είναι ολόψυχη και να βγαίνει από καθαρή καρδιά. Μην ξεχνάτε ότι έχετε ξαναγεννηθεί από έναν πατέρα που δεν είναι θνητός, αλλά αθάνατος, δια του λόγου του που είναι ζωντανός και αιώνιος. Όπως λέει η Γραφή, όλοι οι άνθρωποι είναι σαν το χορτάρι και η δόξα τους σαν τον ανθό του χορταριού. Μόλις ξεραίνεται το χορτάρι, μαζί του και ο ανθός του πέφτει. Αιώνιος είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Αυτός ο λόγος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα που κηρύχθηκε σε σας. Πετάξτε λοιπόν από πάνω σας κάθε είδους κακία, κάθε λογής δολιότητα, υποκρισία, φθόνο και κάθε είδους κατάκριση. Σαν τα νεογέννητα βρέφη, να λαχταράτε το πνευματικό και άδωλο γάλα, για να αυξηθείτε και να φτάσετε στη σωτηρία, μια και γευθήκατε την καλοσύνη του Κυρίου. Ελάτε λοιπόν κοντά σε Αυτόν, που είναι το ζωντανό λιθάρι, το οποίο ενώ αποδοκιμάστηκε από τους ανθρώπους, έχει εκλεγεί από το Θεό και αποδείχτηκε ανεκτίμητο. Ελάτε κι εσείς να χρησιμοποιηθείτε σαν ζωντανά λιθάρια στο χτίσιμο του πνευματικού ναού, στον οποίο θα υπηρετείτε ως ιερατείο Άγιο, προσφέροντας θυσίες πνευματικές, ευπρόσδεκτες στο Θεό, δια του Ιησού Χριστού. Για όλα αυτά λέει η Γραφή, θα διαλέξω ένα πολύτιμο λιθάρι και θα το τοποθετήσω ακρογωνιαίως στη Σιών. Όποιος πιστεύει σε αυτό, δεν θα ντροπιαστεί ποτέ. Για σας που πιστεύετε, αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο. Για όσους όμως δεν πιστεύουν, είναι το λιθάρι που οι χτίστες το παραπέταξαν σαν άχρηστο. Αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι. Και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα είναι για αυτούς η πέτρα που θα τους κάνει να πέφτουν. Σκοντάφτουν όσοι δεν πιστεύουν στα λόγια του Θεού και έτσι ακολουθούν το δρόμο του χαμού που μόνοι τους έχουν διαλέξει. Εσείς όμως είστε η εκλεκτή γενιά, το βασιλικό ιερατείο, το Άγιο Έθνος, ο λαός τον οποίο διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξετε τα μεγαλεία εκείνου που σας οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως. Εσείς που κάποτε δεν ήσασταν καν λαός, τώρα γίνατε λαός του Θεού. Εσείς που άλλοτε δεν είχατε λεηθεί, βρήκατε τώρα έλεος. Αγαπητοί μου, σαν περαστικοί και πρόσκαιροι που είστε, σας παρακαλώ, αποφεύγετε τις αμαρτωλές επιθυμίες που αντιμάχονται τη νέα σας ζωή. Η διαγωγή σας ανάμεσα στους ειδωλολάτρες να είναι γεμάτη καλοσύνη, έτσι ώστε ενώ σας συκοφαντούν ότι είστε κακοποιοί, βλέποντας τα καλά σας έργα, να πιστέψουν και να δοξάσουν το Θεό την ημέρα της παρουσίας Του. Να υπακούτε λοιπόν σε κάθε ανθρώπινη εξουσία, για χάρη του Κυρίου, είτε είναι ο αυτοκράτορας, επειδή είναι ο ανώτατος άρχοντας, είτε οι τοπικοί διοικητές, επειδή είναι σταλμένοι από αυτόν για να τιμωρούν τους κακοποιούς και να επαινούν αυτούς που κάνουν το καλό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να αποστομώνετε με τις καλές σας πράξεις την άγνοια των ανόητων ανθρώπων. Καθώς είστε ελεύθεροι, μη χρησιμοποιείτε την ελευθερία σαν πρόσχημα για να σκεπάζετε την κακία, αλλά να ζείτε σαν δούλοι του Θεού. Όλους να τους τιμάτε, να αγαπάτε τους αδελφούς σας χριστιανούς, να σέβεστε το Θεό, να τιμάτε τον αυτοκράτορα. Οι δούλοι να υποτάσσεστε με πολύ σεβασμό στους κυρίους σας, και όχι μόνο στους καλούς και επιεικείς, αλλά και στους δίστροπους, γιατί αξία έχει το να υπομένει κανείς δοκιμασίες και να πάσχει άδικα,
επειδή έχει συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Τι αξία θα είχε αν υπομένατε τους βασανισμούς για κάτι κακό που κάνατε? Αν όμως κάνετε το καλό και σας τιμωρούν και παρόλα αυτά δείχνετε υπομονή, τότε θα έχετε την ευλογία του Θεού. Σ' αυτό σας κάλεσε ο Θεός. Γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα αχνάρια τα δικά του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στο δίκαιο κριτή. Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε. Περιπλανιόσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας. Οι γυναίκες επίσης να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Έτσι κι αν μερικοί από αυτούς δεν πιστεύουν στο Λόγο του Θεού, με τη συμπεριφορά σας θα τους κάνετε να πιστέψουν χωρίς καμιά διδαχή. Θα βλέπουν απλώς την άμεμπτη διαγωγή σας και το σεβασμό σας. Στολίδια σας δεν πρέπει να είναι τα εξωτερικά, όπως η περίτεχνη κόμωση, τα χρυσά κοσμήματα και τα εντυπωσιακά φορέματα, αλλά τα εσωτερικά, όπως η καθαρότητα της καρδιάς, η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το πνεύμα. Αυτά δε φθήρονται και έχουν μεγάλη αξία ενώπιον του Θεού. Τέτοια στολίδια χρησιμοποιούσαν και στο παρελθόν οι ευσεβείς γυναίκες που είχαν αποθέσει τις ελπίδες τους στο Θεό, υποτάσσοντας τους άντρες τους, όπως η Σάρα, της οποίας είστε πραγματικοί απόγονοι, ήταν υπάκουη στον Αβραάμ και τον αποκαλούσε Κύριο, συμπεριφερόταν με καλοσύνη και δεν φοβούνταν τίποτε. Το ίδιο και οι άντρες. Να συμπεριφέρεστε με φρόνηση στις γυναίκες σας, γιατί είναι το ασθενέστερο φίλο, και να τις τιμάτε, γιατί ο Θεός τις έκανε και αυτές κληρονόμους της νέας ζωής, όπως και εσάς. Η κοινή σας ζωή να είναι τέτοια, ώστε να μην εμποδίζονται οι προσευχές σας. Όλοι τέλος, να έχετε ομοφροσύνη και συμπόνια ο ένας για τον άλλο, να έχετε αδελφική αγάπη μεταξύ σας και να είστε σπλαχνικοί και καλοσυνάτοι, να μην ανταποδίδετε το κακό με κακό και τη βρισιά με βρισιά, αλλά με ευλογίες. Να ξέρετε ότι ο Θεός όταν σας κάλεσε υποσχέθηκε να σας δώσει την ευλογία Του. Όπως λέει η Γραφή, αυτός που θέλει να χαρεί τη ζωή του και επιθυμεί να δει καλές μέρες, ας πάψει η γλώσσα του να λέει το κακό και από τα χείλη του ας μη βγαίνει δόλος. Ας αποφεύγει το κακό και ας κάνει το καλό. Ας επιδιώκει την ειρήνη και ας τη ζητάει επίμονα. Γιατί ο Θεός βλέπει τους δικαίους και ακούει τις προσευχές τους. Εναντιώνεται όμως αυτούς που κάνουν το κακό. Γιατί ποιος μπορεί να σας βλάψει όταν επιδιώκετε με κάθε τρόπο το καλό? Αλλά κι αν χρειαστεί να υποφέρετε επειδή κάνατε αυτό που είναι δίκαιο, να μακαρίζετε τον εαυτό σας. Μη φοβάστε τις απειλές τους και μην ταράζεστε. Να τιμάτε τον Κύριο, το Θεό, με όλη σας την καρδιά. Να είστε πάντοτε έτοιμοι να δώσετε τη σωστή απάντηση σε όλους όσοι ζητούν να τους δικαιολογήσετε τη χριστιανική σας ελπίδα. Αυτό όμως να το κάνετε με πραότητα και φόβο Θεού, έχοντας καθαρή τη συνείδησή σας. Έτσι αυτοί που δυσφημούν την καλή σας χριστιανική συμπεριφορά θα καταντροπιαστούν για αυτά που σας κατηγορούν. Είναι καλύτερα να υποφέρετε, αν αυτό είναι το θέλημα του Θεού, επειδή κάνετε το καλό, παρά επειδή κάνετε το κακό. Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος μια για πάντα για τις αμαρτίες μας.
ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στο Θεό. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Έτσι πήγε και κήρυξε στις φυλακισμένες των άδη ψυχές. Αυτές κάποτε δεν υπάκουσαν στο Θεό, όταν αυτός υπομονετικά περίμενε να μετανοήσουν. Έτσι έγινε λόγου χάρη τον καιρό του Νόε, τότε που ετοιμαζόταν η κυβωτός. Λίγοι μονάχα, 8 όλοι κι όλοι διασώθηκαν με την κυβωτό από το νερό, που ήταν και ο τύπος του σημερινού βαπτίσματος. Αυτό δεν είναι η αποβολή της ακαθαρσίας του σώματος, αλλά η δέσμευση που αναλαμβάνεται ευσυνείδητα απέναντι στο Θεό. Με το βάπτισμα κερδίζετε τώρα κι εσείς τη σωτηρία σας, χάρη στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο οποίος πήγε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού, αφού υπέταξε τους αγγέλους, τις εξουσίες και τις δυνάμεις. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσει ο ηλασμός έστι, τον σαρκί εκουσίως σταυρωθέντα δι ημάς παθόντα και τα φέντα και αναστάντα εκ νεκρών υμνήσομεν λέγοντες στήριξον ορθοδοξία την εκκλησία και ειρήνευσον την ζωήν ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας, ως άνθρωπος, πρέπει κι εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα. Γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας, όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχετε ξοδέψει αρκετό χρόνο στο παρελθόν, ζώντας όπως ήθελαν οι εθνικοί, μέσα δηλαδή σε κάθε λογής εσχρότητες, αμαρτωλές επιθυμίες, μεθύσια, κρεπάλες, οργιαστικά γλέντια και ασεβείς ειδωλολατρικές τελετές. Και τώρα, που δεν τους ακολουθείτε σε αυτό το κατρακύλισμα της αζωτίας, παραξενεύονται και σας κακολογούν. Θα δώσουν όμως λόγο σε εκείνον που όπου να είναι θα κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Γι' αυτόν τον λόγο άλλωστε ο Χριστός κήρυξε το χαρμόσυνο μήνυμά του και στους νεκρούς, ώστε παρότι ως άνθρωποι έχουν καταδικαστεί να είναι θνητοί, να βρουν στην τελική κρίση του Θεού τη ζωή που χορηγεί το Πνεύμα. Όπου να είναι, όλα τελειώνουν. Γι' αυτό πρέπει να είστε εγκρατείς και νυφάλοι, για να μπορείτε να προσεύχεστε. Πάνω απ' όλα, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο με όλη σας την ψυχή, γιατί η αγάπη καλύπτει πολλές αμαρτίες. Να είστε φιλόξενοι μεταξύ σας, χωρίς να βαρυγκωμάτε. Ο Θεός σας εμπιστεύθηκε τη χάρη Του με ποικίλους τρόπους. Ο καθένας σας λοιπόν, σαν καλός διαχειριστής της Θείας Χάριτος, ας χρησιμοποιεί το χαρισμά Του για να υπηρετεί τους άλλους. Όποιος κηρύττει, να διακηρύττει το Λόγο του Θεού και μόνο,
Όποιος προσφέρει υπηρεσία, να το κάνει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, για να δοξάζεται σε όλα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν ανήκει παντοτινά η δόξα και η δύναμη. Αμήν. Αγαπητοί μου, μην παραξενεύεστε για τη φοβερή δοκιμασία με την οποία δοκιμάζεστε, σαν να ήταν κάτι παράξενο. Αντίθετα, να χαίρεστε που συμμετέχετε στα παθήματα του Χριστού, γιατί έτσι θα γεμίσετε χαρά και αγαλίαση όταν αποκαλυφθεί η δόξα Του. Μακάρι είστε αν σας ντροπιάζουν για το όνομα του Χριστού, γιατί το Πνεύμα του Θεού σε όλη Του τη μεγαλοπρέπεια και τη δύναμη αναπάβεται πάνω σας. Αυτό το όνομα από αυτούς βλασφημείται, από σας όμως δοξάζεται. Προσέχετε να μην φτάνει κανένας από σας να υποφέρει τιμωρίες επειδή σκότωσε ή έκλεψε ή έκανε κακό ή αναμίχθηκε σε ξένες υποθέσεις. Αν όμως υποφέρει επειδή είναι χριστιανός, να μην ντρέπεται, αλλά να δοξάζει το Θεό γι' αυτό. Είναι καιρός πια να αρχίσει η κρίση από το λαό του Θεού. Και αν η κρίση αρχίσει πρώτα από μας, σκεφτείτε τι έχει να γίνει με όσους δεν δέχονται το Ευαγγέλιο του Θεού. Και αν μόλις με τα βίας σώζονται οι δίκαιοι άνθρωποι, τι θα συμβεί με τους αμαρτωλούς και άπιστους? Εκείνοι λοιπόν που υποφέρουν, γιατί έτσι το θέλει ο Θεός, ας εμπιστεύονται τον εαυτό τους με τις καλές τους πράξεις στο Θεό που κρατάει τις υποσχέσεις Του. Στους πρεσβυτέρους σας έχω να δώσω μερικές συμβουλές ως πρεσβύτερος κι εγώ, μάρτυρας των παθημάτων του Χριστού και μέτοχος στη δόξα Του που θα αποκαλυφθεί μελλοντικά. Να ποιμένετε το ποίμνιο που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός όπως Αυτός θέλει, δηλαδή με τη θέλησή σας και όχι κάνοντας αγκαρία, με προθυμία και όχι για τα χρήματα. Μην καταδυναστεύετε αυτούς που ποιμένετε, αλλά να είστε υπόδειγμα στο ποιμνιό σας. Και όταν έρθει ο Χριστός, ο αρχηγός όλων των ποιμένων, θα πάρετε το αμάραντο στεφάνι της δόξας. Το ίδιο κι εσείς, οι νεότεροι, να υποτάσσεστε στους πρεσβυτέρους και όλοι μαζί, με υποταγή ο ένας τον άλλο, εγκολποθείτε την ταπεινοφροσύνη. Γιατί ο Θεός εναντιώνεται στους υπερήφανους, στους ταπεινούς όμως δίνει τη χάρη Του. Ταπεινώστε λοιπόν τους εαυτούς σας κάτω από τη δύναμη του Θεού για να σας εξυψώσει την ώρα της κρίσεως. Αφήστε όλες σας τις φροντίδες Αυτών, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Να είστε νυφάλοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλος σας ο διάβολος περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε Του λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως στις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδελφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Ο Θεός όμως, ο οποίος σας μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα και σας καλεί να πάρετε μέρος στην παντοτινή δόξα Του δια του Ιησού Χριστού, μετά την παροδική σας δοκιμασία θα σας αποκαταστήσει και θα σας δυναμώσει πνευματικά, θα σας στηρίξει και θα σας στερεώσει πάνω σε σωστή βάση. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη παντοτινά. Αμήν. Σας έγραψα τούτη τη σύντομη επιστολή με τη βοήθεια του Σιλουανού, που τον θεωρώ πιστό αδερφό, για να σας διαβεβαιώσω πως αυτά που σας έγραψα είναι η αληθινή χάρη του Θεού, στην οποία έχετε μείνει σταθεροί. Σας στέλνει χαιρετίσματα η Εκκλησία από τη Βαβυλώνα, που τη διάλεξε όπως και εσάς ο Θεός. Σας στέλνει χαιρετίσματα ο Μάρκος, ο πνευματικός μου γιος. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλο με το αδελφικό φίλημα της αγάπης. Εύχομαι όσοι ανήκετε στον Ιησού Χριστό να ειρηνεύετε. Αμήν.
Σιμεών Πέτρος, δούλος και Απόστολος του Ιησού Χριστού, προς εκείνους που η αγάπη του Θεού και του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού δόρισε την ίδια πίστη που έχουμε και εμείς οι Απόστολοι. Εύχομαι η χάρη και η ειρήνη να πληθαίνουν ανάμεσά σας με τη βαθιά γνώση του Θεού και του Ιησού του Κυρίου μας. Η Θεία δύναμή Του μας δόρισε όλα όσα μας χρειάζονται για τη ζωή μας και για τη λατρεία του Θεού με τη βαθιά γνώση Εκείνου που μας κάλεσε με τη δόξα Του και τα θαυμαστά Του έργα. Έτσι μας δόρισε τις πιο πολύτιμες και τις πιο μεγάλες υποσχέσεις με τις οποίες θα γίνετε μέτοχοι της Θείας Φύσεως και θα αποφύγετε τη φθορά που προκαλούν οι κοσμικές επιθυμίες. Γι' αυτό ακριβώς να καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να πλουτίσετε την πίστη σας με την αρετή με τη γνώση, τη γνώση με την αυτοκυριαρχία, την αυτοκυριαρχία με την υπομονή, την υπομονή με την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδελφούς, την αγάπη για τους αδελφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν όλα αυτά τα έχετε σε αυθονία, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί και να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν έχει αυτά, είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ό,τι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδελφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό. Γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υπομνήσεις μου όσο βρίσκουμε σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Ξέρω πως γρήγορα θα εγκαταλείψω αυτό τον πρόσκαιρο κόσμο, όπως άλλωστε μου το έχει φανερώσει ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό θα φροντίσω να μπορείτε να φέρνετε στο νου σας όλα αυτά τα πράγματα σε κάθε περίσταση, ακόμη και όταν εγώ θα έχω φύγει από αυτή τη ζωή. Δεν βασιστήκαμε λοιπόν σε περίτεχνους μύθους για να σας γνωστοποιήσουμε τη δυναμική έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε δει με τα ίδια μας τα μάτια το μεγαλείο Του, τότε που ο Θεός Πατέρας Του έδωσε τιμή και δόξα και η ένδοξη μεγαλοπρέπειά Του αναφώνησε για Αυτόν μια τέτοια φωνή. «Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Και αυτή τη φωνή την ακούσαμε που ερχόταν από τον ουρανό εμείς οι ίδιοι που ήμασταν μαζί Του στο Άγιο εκείνο βουνό. Κι έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών που καλά κάνετε και το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ως ότου γλυκοχαράξει το πρωί και ανατείλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών, γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνήν της Δεήσεως μου εφράνθητε ουρανή σαλπίσατε τα θεμέλια της γης βοήσατε τα όρη εφρόσινην ιδού γαρόε
ημών το σταυρό προσήλωσε και ζωήν οδηδούς θάνατον ενέκρωσε. Τον Αδάμ αναστήσας ως φιλάνθρωπος. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν στην κοινότητά σας αιρετικές διδασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια και θα απαρνούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρνουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή. Πολλοί θα τους ακολουθήσουν στην ανηθικότητα και εξαιτίας τους θα δυσφημιστεί η αληθινή διδασκαλία. Από αγάπη για το χρήμα, οι ψευδοδιδάσκαλοι θα προσπαθήσουν με πλαστές ιστορίες να σας εκμεταλλευτούν. Η καταδίκη τους από παλιά αποφασισμένη δεν θα αργήσει. Η καταστροφή τους έρχεται. Ο Θεός ούτε τους αγγέλους δεν λυπήθηκε όταν αμάρτησαν, αλλά τους έριξε στα τάρταρα, όπου φυλάγονται δέσμοι στο σκοτάδι, περιμένοντας την τελική κρίση. Ούτε τον αρχαίο κόσμο δεν λυπήθηκε, έναν κόσμο που ήταν γεμάτος από ασεβείς, αλλά έφερε τον κατακλυσμό. Μόνο τον Νόε, τον κήρυκα της δικαιοσύνης, τον άφησε να σωθεί μαζί με άλλους 7. Επίσης, καταδίκασε σε καταστροφή της πόλης Σόδομα και Γόμορα και τις έκανε στάχτη, και αυτό για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό. Έσωσε όμως τον δίκαιο Λότ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανώμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τα άνομα έργα που έβλεπε και άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ζώντας ανάμεσά τους. Άρα λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους ευσεβείς από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους αδίκους τους κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσεως, και προπάντων κρατάει εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. Οι ψευδοδιδάσκαλοι αυτοί είναι θρασείς και υπεροπτικοί. Δεν σέβονται τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις χλεβάζουν. Αυτές, ούτε οι άγγελοι που υπερτερούν σε δύναμη και μεγαλοπρέπεια, δεν τις κατηγορούν βλάσφημα μπροστά στο Θεό. Και όπως τα άγρια ζώα γεννήθηκαν προορισμένα από τη φύση να πιαστούν και να σφαχτούν, έτσι και αυτοί, με το να χλεβάζουν όσα δεν ξέρουν, θα υποστούν την καταστροφή που τους περιμένει. Με αυτόν τον τρόπο θα πληρώσουν για το κακό που έκαναν. Θεωρούν ειδονή το να οργιάζουν ακόμα και την ημέρα. Είναι ντροπή και σκάνδαλο να συμμετέχουν στα κοινά σας δείπνα, απολαμβάνοντας τον καρπό της απάτης τους. Έχουνε μάτια γεμάτα ανηθικότητα και αχόρταγα για αμαρτία. Δελεάζουν τους πιο αδύνατους και έχουν καρδιά εξασκημένη στην πλεονεξία. Καταραμένοι από το Θεό, άφησαν τον ίσιο δρόμο και ακολούθησαν την πλάνη, βαδίζοντας τα χνάρια του Βαλαάμ, γιου του Βοσόρ, που αγάπησε την εσχροκέρδεια και ελέγχθηκε για αυτή του την παρανομία. Ένα γαϊδουράκι, που φυσικά δεν έχει μιλιά, του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και εμπόδισε την παραφροσύνη του προφήτη. Οι άνθρωποι αυτοί μοιάζουν με πηγές που στέρεψαν και με σύννεφα που τα παρασέρνει η ανεμοθύελα. Τους περιμένει μια θέση στο ζωφερό σκοτάδι. Με λόγια παχιά, χωρίς περιεχόμενο, παρασέρνουν εκείνους που είχαν πραγματικά εγκαταλείψει αυτούς που ζουν στην πλάνη. Και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν ως δόλωμα τις αρκικές επιθυμίες που οδηγούν στην ασέλγεια.
τους υπόσχονται ελευθερία, ενώ οι ίδιοι είναι δούλοι της διαφθοράς, γιατί ο άνθρωπος γίνεται δούλος εκείνου από τον οποίον έχει νικηθεί. Αν οι άνθρωποι λοιπόν, που με τη βαθιά γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού έχουν αποφύγει τη διαφθορά του κόσμου, αναμειχθούν πάλι σε αυτήν και βγουν νικημένοι, τότε βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από πριν. Θα ήταν καλύτερα για αυτούς να μην είχαν γνωρίσει την οδό της σωτηρίας, παρά αφού τη γνωρίσουν να εγκαταλείψουν την Άγια εντολή που τους παραδόθηκε. Σε αυτούς αποδεικνύονται αληθινές οι παροιμίες. Το σκυλί γυρίζει πίσω στο ίδιο του το ξέρασμα και το γουρούνι αφού λουστεί κυλιέται πάλι στο βούρκο. Αγαπητοί μου, αυτή είναι η δεύτερη κιόλας επιστολή που σας γράφω και στις δύο προσπαθώ να ξυπνήσω καθαρές σκέψεις μέσα σας για να θυμάστε τα όσα προφήτεψαν οι Άγιοι Προφήτες και την εντολή του Κυρίου και Σωτήρα που σας δόθηκε από τους Αποστόλους σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι στις έσχατες μέρες θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα ακολουθούν τις δικές τους επιθυμίες. Θα σας εμπέζουν και θα σας ρωτούν τι έγινε με εκείνη την υπόσχεση ότι θα ξανάρθει ο Κύριος. Οι πατέρες μας πέθαναν, αλλά τα πάντα παραμένουν όπως ήταν από την αρχή του κόσμου. Λησμονούν φαίνεται θεληματικά ότι με το Λόγο του Θεού δημιουργήθηκαν από παλιά οι ουρανοί και η γη, η οποία βγήκε μέσα από το νερό και στηρίχθηκε πάνω στο νερό. Με το ίδιο όμως στοιχείο καταστράφηκε και ο τότε κόσμος όταν έγινε ο κατακλυσμός. Έτσι και ο σημερινός κόσμος διατηρείται με το Λόγο του Θεού, ώσπου να καταστραφεί με τη φωτιά την ημέρα εκείνη κατά την οποία θα κριθούν και θα καταδικαστούν οι ασεβείς. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία ημέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία ημέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή Του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Ωστόσο, η μέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα και τότε οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο. Τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά και η γη, όπως και όλα όσα έγιναν πάνω σε αυτήν, θα κατακαούν. Αν λοιπόν τα πάντα θα διαλυθούν με αυτόν τον τρόπο, σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας. Να είναι άγια και αφιερωμένη στο Θεό, όσον καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού. Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη φωτιά και τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη όπου θα βασιλεύει η δικαιοσύνη. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσμένοντας τον ερχομό του Κυρίου, φροντίστε να βρεθείτε μπροστά Του με ειρήνη, χωρίς κοιλίδες και ψεγάδια. Θεωρήστε τη μακροθυμία του Κυρίου μας ως ευκαιρία σωτηρίας, όπως σας έγραψε και ο αγαπητός μας αδελφός ο Παύλος με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός. Το λέει άλλωστε και σε όλες του τις επιστολές, όταν αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν σε αυτές μερικά δυσνόητα σημεία τα οποία οι αμαθείς και ταλαντευόμενοι τα διαστρεβλώνουν. Το ίδιο κάνουν και με την υπόλοιπη γραφή, με αποτέλεσμα να προκαλούν την καταστροφή τους. Εσείς όμως, αγαπητοί μου, είστε προειδοποιημένοι. Φυλαχτείτε λοιπόν, για να μην παρασυρθείτε από την πλάνη των ανώμων και χάνοντας το στηρίγμά σας, πέσετε. Αντίθετα, να προοδεύετε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε Αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και για πάντα. Αμήν.